κόκκινη και δεν μπορούσαν, ακόμα δεν έχουν όλα τα κομμάτια. Συνάδελφε, κύριε Γουργιώτη, γεια σας, και πάλι, και πάλι στον αέρα και εκτός το ότι θέλω να μου δώσετε περισσότερα στοιχεία για το ρεπορτάζ, να πούμε ότι επιβεβαιώσαστε πλήρως στα όσα μας είπατε λίγο πριν, εδώ με το καλημέρα, στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι σύμφωνα με τις δικές σας πληροφορίες και το δικό σας ρεπορτάζ, φαίνεται ότι ακούμπησε, έπεσε σε βράχο το ελικόπτερο. Ναι, έχει συντριβεί, για να σας δώσω την ακριβή εικόνα. Το ελικόπτερο βρέθηκε καρφωμένο, μ' ακούτε? Βεβαίως, πάντα. Βρέθηκε καρφωμένο σε ένα βράχο, ο οποίος είναι περίεργο πραγματικά το πώς συνέβη. Έχει ύψος περίπου 200 μέτρα αυτός ο βράχος, μια βραχονισίδα ουσιαστικά, και βρέθηκε περίπου 30 μέτρα από την κορυφή. Νομίζω ότι επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε, ότι έκανε άσκηση απόκρυψης. Ξέρετε, πιθανόν βρέθηκε αρκετά κοντά στο βράχο. Μία ρηπή ανέμου είναι πολύ εύκολο όταν είσαι πολύ κοντά στο βράχο να σε ρίξει επάνω. Νομίζω ότι αυτή την εικόνα έχουμε, γιατί δεν μπορώ να δεχθώ ότι το ελικόπτερο πετούσε και δεν είχε δει στο ραντάρ ή δεν είχε από πριν χαρτογραφημένο το βράχο. Το ναυτικό ξέρουν και τον τελευταίο βράχο του Αιγαίου, πόσο μάλλον το συγκεκριμένο σημείο. Άρα το εκτιμώ ότι έγινε κάτι το οποίο δεν μπορούσε πιθανόν να το ελέγξει ο πιλότος. Κάποιος αστάθμητος παράγοντας. Δεν αποκλείω βέβαια, ποτέ δεν πρόκειται να αποκλείσω μέχρι να βγει το πόρισμα, το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης. Mm-hmm. Έχετε γράψει πριν 1 ώρα και 10 λεπτά ότι κάθεσε πάνω στην Κίναρο, στο pronews.gr, αυτό που πριν από 5 λεπτά υπόθηκε στην επίσημη συνέντευξη τύπου, παρουσία και των αρχηγών. Φυσικά, αφού δεν έχουν βρει τις ορούς, είπαν και οι ίδιοι ότι ακόμα ελπίζουμε ότι κάτι μπορεί. Ναι, εμείς δεν γράψαμε καταρχήν ποτέ ότι βρέθηκαν οι σωροί. Άρα δεν έχουν βρεθεί, το λέτε και εσείς, δεν έχουν βρεθεί. Όχι, δεν έχουν βρεθεί σωροί. Κοιτάξτε τώρα, σε μια τέτοια πρόσκρουση, εξαρτάται και από τις συνθήκες της πρόσκρουσης καταρχήν. Σε μια τέτοια πρόσκρουση μπορεί να έχουν πεταχθεί τα σώματα 100 και 200 μέτρα μακριά. Είναι μια πραγματική λεπτομέρεια. Προσωπικά, αν με ρωτήσετε, η εκτίμησή μου είναι ότι είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να βρεθούν ζωντανοί. Πάντως, επίσημα δεν έχουν βρεθεί, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο από το Υπουργείο. Γι' αυτό και εμείς ως προνιούς δεν έχουμε μιλήσει για σωρού. Μα καταρχήν δεν βρέθηκαν οι σωροί ακόμα. Ακριβώς. Και όπως είπανε, ακόμα συνεχίζονται οι έρευνες, γιατί είναι σε απόκρυμνο σημείο και είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Και ενώ συζητάμε τις λεπτομέρειες αυτές, κύριε Γουργιώτη, εμείς παρακολουθούμε ένα βίντεο. Έχουμε μια άλλη εξέλιξη, έχουμε μια άλλη πολύ σοβαρή εξέλιξη. Να την ακούσουμε. Που ξεπερνάει τα όρια αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Πριν από λίγο, ενώ είχε βγάλει μια τυπική νότα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για έρευνα διάσωση στην περιοχή εκεί, λόγω του ατυχήματος, η Άγκυρα, η Τουρκία, απάντησε με δική της νότα, στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρει ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να ερευνήσει για τους νεκρούς της, γιατί δεν είναι ελληνικό έδαφος η περιοχή. Δεν είναι ελληνικής αρμοδιότητας η περιοχή. Αυτή είναι σοβαρότατη εξέλιξη που μας μεταφέρεται, κύριε Γκουριώτη. Ναι, είναι κάτι παραπάνω από σοβαρή και είναι κάτι παραπάνω, θα τολμούσα να τη χαρακτηρίσω, εκνευριστικά προκλητική. Δηλαδή, Άγκυρα, λέει ότι εκεί ποιοι πρέπει να πάνε, ποιοι πρέπει να πλέσουν, ποια πλοία για να βρούμε τους νεκρούς μας. Η Τουρκία είπε ότι η υπεύθυνη για την έρευνα στην περιοχή είναι η Τουρκία. Που σημαίνει ότι θα στείλουν... Και ότι τα ελληνικά μέσα πρέπει να απομακρυνθούν και την όλη επιχείρηση έρευνας διάσωσης, περισυλλογής των νεκρών κλπ. Πρέπει να την κάνουν οι Τούρκοι. Θυμάστε που σας είπα ότι στο πρωί ότι στα Δωδεκάνησα ειδικά οι Τούρκοι αμφισβητούν περίπου 15-16 νησιά ότι είναι ελληνικά. Ένα από αυτά είναι και αυτό. Κύριε Γκουριώτη, δηλαδή τώρα να περιμένουμε ότι θα στείλουν δικά τους μέσα για να ψάξουν.
Έχουν στείλει ήδη κάποια μέσα τα οποία δεν έχουν πλησιάσει ακόμα στην περιοχή. Μάλιστα. Νομίζω ότι ελπίζω για το καλό τους να μην τα στείλουν. Γι' αυτό είμαστε πιο πάνω στους καμένους. Γιατί θα υπάρξει ζήτημα. Ο αναπληρωτικός ο κ. Βλέπουμε Βίτσας... μια Τουρκία η οποία έχει αντιδρά τελείως... Θα το πω περίεργα. Ναι. Όχι μόνο στην περίπτωση αυτή και γενικά χθες έβγαλε μια ανακοίνωση ο Ερντογάν, ο οποίος λέει ότι θα τους τσακίσουμε τους Ρώσους, θα τους διώξουμε τους Ρώσους και στο δεύτερο μέρος της ανακοίνωσης έβριζε και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια περίεργη Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Καλά, με κορυφαίο σημείο βεβαίως την είδηση που μας δώσατε εδώ πριν από 3 λεπτά, ότι έχει εκδώσει μία νότα, έχει βγάλει μία εντολή, ότι απαγορεύεται το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ έχει ενημερωθεί και για την ελληνική πλευρά και για την τουρκική, έτσι δεν είναι? Ναι, κοιτάξτε, η νότα είναι κάτι το οποίο κοινοποιείται σε αυτομάτως παντού. Ακριβώς. Αυτό λέει είναι στην διεθνή ναυσιπλοεία και αεροναυσιπλοεία, ότι ξέρεις σε αυτή την περιοχή, εγώ αυτή τη στιγμή την κλειδώνω, πώς να το πω έτσι, την κλειδώνω γιατί κάνω επιχείρηση έρευνας διάσωσης, άρα υπάρχουν πλωτά και ένα αέρια μέσα και μην πλησιάζεις. Μάλιστα, και λοιπόν, το αντίστοιχο είπαν και οι Τούρκοι. Εγώ κάνω έρευνα, λέει η Άγκυρα, έρευνας διάσωσης με πλωτά και ένα αέρια μέσα και μην πλησιάζεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολη η περίπτωση αυτή, εξαιρετικά κρίσιμα τα πράγματα. Κύριε Γκουριώτη, θα πρέπει να σας ευχαριστήσω στο σημείο αυτό. Δεν ξέρω, ίσως χρειαστεί μέχρι και το τέλος εκπομπής 10 και 25 περίπου να ξαναμιλήσουμε. Μένουμε σε αυτό όμως, την πολύ πολύ σοβαρή και σημαντική εξέλιξη που έχουμε στην μεγάλη τραγωδία που ζούμε από το πρωί. Λοιπόν, αλλάζουμε και πάλι. Πάμε... Τι να κάνουμε τώρα, συνεχίζουμε. Η ζωή συνεχίζεται. Ναι. Πάμε στην Τζέφη. Ωραία. Έτσι. Μια ανάσα λοιπόν. Εμείς συνεχίζουμε βεβαίως την καταπληκτική κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. 3.000 ευρώ λοιπόν θα δώσει και σήμερα η κρέμα ανάπλασης προσώπου Versace 1969. Ένας λοιπόν τυχερός τηλεθεατής ή μία τυχερή τηλεθεάτρια στο τέλος της εκπομπής με το καλημέρα θα κερδίσει και 3.000 ευρώ μετρητά. Από τη στιγμή όμως που θα τηλεφωνήσετε για να κάνετε την παραγγελία σας και να αποκτήσετε την καλύτερη κρέμα ανάπλασης προσώπου που υπάρχει αυτή τη στιγμή και λέγεται Versace 1969.